Καλησπέρα σας, κύριε Λαμπρίδη. Καλησπέρα σας. Σας βρίσκουμε στη Μεσαρά, στην περιοχή του Τυμπακίου. Έχετε φτάσει? Όχι, πηγαίνουμε. Είμαστε στον δρόμο, κατευθυνόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Είστε καθοδόν. Ήταν αρκετό το πρόγραμμά σας, γιατί και χθες είχατε επαφές στους υπόλοιπους. Ήσασταν στο νομό Λασιθίου, είδατε τα λιμάνια τα μεγαλύτερα εκεί στο νομό. Ναι, ναι, βεβαίως επισκεφτήκαμε τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράποτρα και μετά τη Σιτία. Επειδή υπάρχει ένα θέμα που το είπε και ο κύριος Κουρουμπλής για τα λιμάνια που είναι ορφανά, ότι δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο καθεστώς εποπτείας. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός λοιπόν για αυτά, και το λιμάνι του Τυμπακίου στην προκειμένη περίπτωση είναι ένα από αυτά? Ναι, βεβαίως υπάρχει σχεδιασμός για τέσσερα λιμάνια στον Νότο, τα οποία είναι ορφανά λιμάνια σήμερα. Τρία εξ αυτών έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για να πάνε στον οργανισμό λιμένα Ηρακλείου να αποκτήσουν φορέα διαχείρισης. Το τέταρτο λιμάνι, το λιμάνι του Κόκκινου Υπρούγου, στο οποίο θα πάμε και τώρα και μας έχουμε το κλιμάκι του στελεχών του Υπουργείου, αν δεν το σκεφτούμε. Αυτό ήταν το αίτημα της αυτοδιοίκησης να αποδοθεί στην αυτοδιοίκηση, και αυτό θα γίνει. Ήδη υπήρξε απόφαση του Υπουργού με τον οποίο έχει δρομολογήσει αυτή την κατάσταση. Θα προχωρήσουμε σε μια διαδικασία εξομοίωσης και θα δοθεί στο Δήμο. Έτσι λύνεται ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό της διαχείρισης αυτών των λιμανιών, καθώς καταλαβαίνετε σε αυτά τα λιμάνια δεν μπορούσε να γίνει καμία εργασία συντήρησης, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην εξυπηρετούνται και να δημιουργούνται και κίνδυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Μας είπατε τέσσερα, αναφέρατε τον Κόκκινο Πύργο, το λιμάνι του λιμάνι στο Τυμπάκι. Ναι. Είναι τρία λιμάνια μαζί με τον πρόεδρο εδώ. Κύριε Πρόεδρε, τα λιμάνια είναι, λοιπόν, θα μας τα φτιάξει. Χερατούκαμπος, Αρβή, Λούτρα, και το Κόκκινος Πύργος είναι αυτό το οποίο, για το οποίο μιλήσαμε. Μας βοήθησε και ο πρόεδρος εδώ, ταξιδεύουμε μαζί για αυτό. Περιπλούμενα περιέργεια τόσο αν είναι. Και για τον Τζούτσορα πραγματικά έγινε μια συζήτηση εκτεταμένη, να δούμε τη δυνατότητα να περιέλθει τον οργανισμό. Είναι τουριστικό αγκυροβόλιο, χαρακτηριστεί ως τουριστικό αγκυροβόλιο. Αυτό σημαίνει ότι είχε επιλογή και το Υπουργείο Τουρισμού. Είπαμε το επόμενο διάστημα θα υπάρξει επίσκεψη τελεχών του Υπουργείου Τουρισμού στο συγκεκριμένο λιμάνι, και κατόπιν ο Υπουργός, ο κ. Μονοπίσα, θα λάβει μια πρωτοβουλία να συνεννοηθεί με την κυρία του Κοντουρά, ώστε να μπορέσουμε αυτό το λιμάνι να το χρησιμοποιήσουμε, να το έχει όλοι, να βρούμε έναν τρόπο προκειμένου και αυτό να αποκτήσει φορέα διαχείρισης, να αξιοποιηθεί. Και είναι, και βέβαια για τους ανθρώπους το ξέρουν εδώ, είναι ένας αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός για τα μπάνια, κύριε Λαμπρίδη, η περιοχή του Τσούτσουρα. Λίγο νωρίτερα... Έχω ακούσει. Ναι. Ναι, έχω ακούσει, δυστυχώς δεν είχα την τύχη να επισκεφτώ αυτά τα μέρη. Σήμερα πέρα πηγαίνουμε να τα δω. Και δυστυχώς δεν είχα επιτύχει και στο παρελθόν να επισκεφτώ ούτε το Λασίδι. Πραγματικά είναι πολύ όμορφη περιοχή στο Νότο. Είχα πάει μόνο στον Άγιο Νικόλαο και νομίζω ότι από την διάρκεια φορά ότι η Κρήτη είναι προνομιούχος περιοχή για πάρα πολλές δραστηριότητες. Το διαπίστωσα και ο ίδιος που αντιτύχει να επισκεφτώ όλες αυτές τις περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι από λιμάνια, είτε τα μεγαλύτερα βέβαια που είναι τα πιο γνωστά, είτε λίγο μικρότερα, είναι διάσπαρτα στο νησί. Να έρθουμε όμως και στο μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού, το λιμάνι του Ηρακλείου. Έχει γίνει πολλής λόγος, κύριε Λαμπρίδη, το τελευταίο διάστημα, με αφορμή και το νέο νόμο όσον αφορά στο τι μέλη γενέστε. Ακούστηκαν ειδήσεις μέχρι και ιδιωτικοποίησης ή παραχώρησης δραστηριοτήτων σε ιδιώτες. Και επειδή και αυτό το λιμάνι έχει πολλαπλές λειτουργίες και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο έτσι και με τη ζωή της πόλης, είναι, βλέπετε, μέσα και στην πόλη ούτως ή άλλως, έγινε ένα ξεκαθάρισμα σήμερα. Ναι, βεβαίως. Το λιμάνι του Ηρακλείου, οργανισμός λιμένα Ηρακλείου, δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί. Όπως και τα υπόλοιπα 9 λιμάνια που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΡ. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός της προηγούμενης κυβέρνησης. Ήταν μια διαδικασία αξιοποίησης που δεν ακούει σε καμία λογική. Είναι τελείως αντίθετη από τις διεθνείς πρακτικές και τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές. Αυτό που γίνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, είναι ότι τα λιμάνια παραμένουν στο δημόσιο. Και από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που κρίνουμε ότι υπάρχουν δραστηριότητες τις οποίες δεν μπορεί ο δημόσιος οργανισμός να αναπτύξει μόνος,
υπάρχουν για παράδειγμα υποδομές πιθανότητα, να υπάρχουν υποδομές οι οποίες παραμένουν αξιοποιητές, επιτρέπει ένα πολύ μεγάλο κόστος αξιοποίησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα αναζητηθεί ένα επενδυτικό σχέδιο ώστε να μπει ιδιώτης πολίτης να παραχωρηθούν αυτές τις δραστηριότητες για κάποια χρόνια για να μπορέσει να τις αναπτύξει. Επαναλαμβάνω όμως το κριτήριο του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι αναπτυξιακό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πάμε σε αυτή τη λογική μόνο για να έχουμε προστιθέμενη αξία στη λειτουργία του λιμανιού και για πάνω σε μια διαδικασία πώλησης που δεν πρόκειται να προσθέσει τίποτα στην οικονομία και στις κοινωνικές ανάγκες. Ήταν πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Ήταν άλλες περιπτώσεις αυτές. Ήταν άλλες περιπτώσεις, ήταν οι ιδιωτικοποιήσεις που είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση πήγε στην συμφωνία του Αυγούστου του 2015 μια συμφωνία, ένα συμβιβασμό, όπου αναγκαστήκαμε να δεχτούμε την πώληση των δύο αυτών λιμανιών και στη συνέχεια κάναμε έναν αγώνα δρόμου για να διασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους εργαζόμενους που πετύχαμε. Και ένα αποτέλεσμα αυτού είναι μια συλλογική σύμβαση εργασίας που υπεγράφει μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης του ΟΛ, που ουσιαστικά έχουν αυξήσει αυτή τη στιγμή για τους εργαζόμενους. Αποδώσαμε χώρο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εξασφαλίσαμε ένα μεγάλο πακέτο υποχρεωτικών επενδύσεων που θα αναβαθμίσει αυτά τα λιμάνια. Όπως επίσης αποδώσαμε και χώρο στην τοπική αυτοδιοίκηση και ικανοποιήσαμε χρόνια αιτήματα των Δήμων. Μια και αναφέρομαι στην τοπική αυτοδιοίκηση, να σας πω και στα υπόλοιπα 10 λιμάνια και στο λιμάνι του Ηρακλείου υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι για τους οποίους τόσο η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου και ο πρόεδρος του κ. Φιλιππής, όσο και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή έχουν καταλήξει και σύντομα θα προχωρήσουμε σε διαδικασία την απόδοση αυτών των εκτάσεων στο Δήμο. Ένα χρόνιο αίτημα είναι βέβαια αυτό. Δουλεύετε ή συζητείτε τουλάχιστον εδώ και πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι. Πώς θα μπορέσει να αξιοποιηθεί από πλευράς πια της Δημοτικής Αρχής αυτό το κομμάτι, το παραλιακό μέτωπο. Επειδή ακούστηκε επίσης και ότι θα μπορούσε το λιμάνι εδώ του Ηρακλείου να χρησιμεύσει ως ένα σύγχρονο κέντρο, παραδείγματος χάρη, εμπορευματοκιβωτίων. Και επειδή έχει συζητηθεί στο παρελθόν, κύριε Λαμπρίδη, και το θέμα κινέζικου ενδιαφέροντος για το λιμάνι του Νότου, έτσι όπως συζητείτε, είναι ένα ενδεχόμενο αυτό? Για το λιμάνι του Ηρακλείου, που λέω, όχι για το λιμάνι του, δεν είναι το τυπάκι, για το λιμάνι του Ηρακλείου συζητάμε. Ναι. Για το λιμάνι του Ηρακλείου έχει πραγματοποιήσει μελέτη το ΤΑΙΠΕΔ, με την οποία έχει καταρχήν, όχι μόνο για το λιμάνι του Ηρακλείου, για όλα τα λιμάνια του ανοίξει το ΤΑΙΠΕΔ, για να διερευνήσει αν υπάρχει ένα καταρχήν ενδιαφέρον επενδυτών να επενδύσουν σε αυτά τα λιμάνια. Το λιμάνι του Ηρακλείου, γενικά και για τις δραστηριότητες της επίμασης, όπως είναι η κρουαζιέρα και η εμπορευματική δραστηριότητα, υπάρχει ένα καταρχήν ενδιαφέρον επενδυτών. Αυτό όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι οπωσδήποτε θα καταλήξει ένα σοβαρό ενδιαφέρον. Γιατί όπως σας είπα, είσαι σε ένα ενδιαφέρον βάσιμο, να το πω έτσι. Γιατί όπως σας είπα, θα πρέπει να διαμορφωθεί συγκεκριμένη πρόταση με την οποία ο επενδυτής θα γνωρίζει ότι αν έρθει να αναλάβει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα πρέπει να επενδύσει και χρήματα για να αναβαθμίσει το λιμάνι. Άρα λοιπόν, για να θεωρήσουμε ότι ένα επενδυτικό ενδιαφέρον είναι βάσιμο, θα πρέπει να έχει διαμορφωθεί το σχέδιο και να ξέρει ότι όποιος έρθει θα πρέπει να επενδύσει, να αναβαθμίσει το λιμάνι. Διαφορετικά σας είπα, το να παραχωρήσουμε δραστηριότητες σε ιδιώτες, στις οποίες σήμερα ο οργανισμός τις εκτελεί μια χαρά, δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Δεν υπάρχει αντικείμενο λοιπόν για κάποιον ιδιώτη, αν δεν υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι. Και επειδή καταλαβαίνουμε τώρα ότι είστε και σε κίνηση, από την εικόνα λοιπόν που αποκομίσατε και εσείς και ο Υπουργός, ο κύριος Κουρουμπλής, υπάρχει κάποια άμεση προτεραιότητα, ένα, αν θέλετε, ιεραρχικά μεγάλο πρόβλημα ή κάποιος προβληματισμός που να αφορά εδώ το λιμάνι του Ηρακλείου και ζητείτε και η δική σας η συνδρομή? Μέσα σε όλα αυτά που υπάρχουν και τις δράσεις βέβαια και τα καλά όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα. Βέβαια, για το λιμάνι του Ηρακλείου να σας πω ότι έχουν γίνει ήδη συγκεκριμένα βήματα και κινήσεις από τη διοίκηση και τον πρόεδρο, τον κύριο Φιλιππή, που μας κάνουν το επόμενο διάστημα να περιμένουμε σημαντικά αποτελέσματα. Να αναφερθώ με έναν στους τομείς. Συγκεκριμένα στην κρουαζιέρα, αυτή η δομή που έγινε, η υποδομή μάλλον υποδοχής επιβατών,
έχει αυξήσει σημαντικά τον ενδιαφέρον των εταιριών και ήδη τη νέα χρονιά από 130 εταιρείες, είπαμε πέρσι 184 εταιρείες έχουν δηλώσει ενδιαφέρον, πλοία τους, 184 πλοία θα προσεγγίσουν το λιμένα του Ηρακλείου, πολλά των οποίων θα κάνουν home boarding, σημαίνει θα έρθουν ως λιμένα αφεντηρίας στο λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αφήνει σημαντικά έσοδα στην τοπική οικονομία αυτό. Ένα δεύτερο σημαντικό θέμα, το οποίο μας βασάνισε αρκετό καιρό, αφορούσε στη στελέχωση του λιμενού. Να σου πω ότι το λιμένα του Ηρακλείου έχει ζήτηση για την εξυπηρέτηση εταιριών που διαχειρίζονται πορευματοκιβώτια και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτή τη ζήτηση όπως θα έπρεπε, γιατί δεν υπήρχε προσωπικό να χειριστεί τις γερανοβιέφρες και τους γερανούς. Και το προσωπικό ήδη υπερέβαλε αυτόν και έκανε σημαντική προσπάθεια. Τώρα όμως προσλαμβάνονται 14 νέοι εργαζόμενοι. Έτσι θα μπορέσουν να ξυπνούν οι βάρδιες και να έχουν μεγαλύτερη κίνηση στο λιμάνι. Και το τρίτο σκέλος αφορά στον εξοπλισμό. Ήδη η διοίκηση του οργανισμού έχει κάνει συγκεκριμένες κινήσεις για να ανανεωθεί ο εξοπλισμός διαχείρισης εμπορευμάτων. Και πραγματικά νομίζω ότι μπαίνει το λιμάνι σε μια νέα εποχή. Εργαζόμαστε όλοι από κοινού με τη διοίκηση και με τα υπεύθυνα τη διοίκηση τους για αυτά να προχωρήσουν γρήγορα και το λιμάνι να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας της Κρήτης. Και κάτι τελευταίο, κύριε Λαμπρίδη, επειδή συνέπεσε η επίσκεψή σας και με την απομάκρυνση των πυρομαχικών, εδώ γνωρίζετε αυτό το περιστατικό βεβαίως με το πλοίο που εντοπίστηκε και οδηγήθηκε εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Τα πυρομαχικά φτάνουν αύριο στη Θεσσαλονίκη, αυτό λένε οι πληροφορίες, έφυγαν από εδώ οι 410 τόνοι. Το πλοίο έχετε κάποια ίσως πληροφόρηση για πόσο θα παραμείνει εδώ? Δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένες πληροφορίες, δεν έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση για αυτό. Σκοπός μας είναι όμως να τελειώσουν γρήγορα όποιες διαδικασίες απαιτούνται, ώστε το πλοίο να απομακρυνθεί. Αλλά επειδή υπάρχει και δικαστική διερεύνηση του θέματος, υπάρχουν και ζητήματα που μπορούν να κάνουν την αξιοπλοή. Αυτό είχε 102-104 παρατηρήσεις, αν θυμάμαι καλά. Άρα μιλάμε για ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα. Δεν θα ήθελα να είμαι αναξιόπιστος και να σας πω, να σας δώσω ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο δεν θα τηρηθεί. Η προσπάθεια πάντως που γίνεται είναι το συντομότερο το οποίο να απομακρυνθεί από το Ηράκλειο. Ναι, το ελπίζουμε και εμείς, ναι. Βέβαια, γιατί συνήθως ξέρετε, σαπίζουν στα λιμάνια τέτοιες περιπτώσεις πλοίων και υπάρχει ένα θέμα όπως και να το κάνουμε. Ναι, βεβαίως, το ξέρω το πρόβλημα που λέτε. Το έχουμε αντιμετωπίσει σε άλλες περιπτώσεις πολύ έντονα. Για παράδειγμα, το σύνολο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και έχουμε ένα σχεδιασμό για όλη την Ελλάδα έτσι και γι' αυτό να επιτρέψουμε ξανά να δημιουργηθούν τέτοιες καταστάσεις. Κύριε Λαμπρίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε στις επισκέψεις σας εκεί. Και καλή συνέχεια γενικότερα. Και καλό αποτέλεσμα για όλους τους εμπλεκόμενους και για τα λιμάνια μας και την αξιοποίησή τους. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.